ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Έβγαλα ένα βίντεο αυτή τη εβδομάδα και είδα ότι δεν έχω κάνει ούτε αρχή ούτε τέλος και γενικά έχω λίγα πλάνα από εδώ και από εκεί μπερδεμένα, οπότε ίσως να σας μπερδέψω λιγάκι. Σας δείχνω που έφτιαξα κάτι ντουλάπια και οργάνωσα την κουζίνα μου κάπου ένα ντουλάπι, γιατί ήρθε η στιγμή του μήνα που κάνουμε την παραγγελία μας και μας φέρνουν τους ξηρούς καρπούς μας. Οπότε ήθελα λίγο να τα οργανώσω και να τα βάλω σε μια σειρά για να μπορώ να τα βλέπω έτσι πολύ ωραία και να ξέρω πού είναι το καθετή. Επίσης έφτιαξα κάτι μπάλες πρωτεΐνης οι οποίες είναι 5 νόστιμες. Πρέπει να τις δοκιμάσετε. Πιο αναλυτικά σας έχω τη συνταγή στο Instagram, άμα θέλετε να με ακολουθήσετε να τη δείτε. Και τέλος έφτιαξα μια πίτσα από κουνουπίδι, επίσης πολύ νόστιμη. Ειδικά άμα έχετε παιδιά και δεν τρώνε πολύ εύκολα το κουνουπίδι. Οπότε πάμε να δούμε το βίντεο. Το θέμα της διατροφής είναι τα snacks. Γενικά ποτέ δεν ήμουν του να τσιμπολογάω. Είχα στάνταρ γεύματα, οπότε δεν είχα πάντα την ανάγκη να τσιμπολογάω και να τρώω γενικά διάφορα. Υπάρχουν και στιγμές που θα πεινάσω αρκετά. Και εκεί βρίσκεται το επικίνδυνο κομμάτι, όπου είναι την ώρα που πεινάς, θες να φας κάτι έτοιμο, κάτι γρήγορο, κάτι που θα το βρεις μπροστά σου, θα θες να το φας. Οπότε αυτό το κάτι που θα βρεις, το θέμα είναι να είναι υγιεινό και να μην είναι ανθυγιεινό. Προσπαθώ το σνακ μου να είναι φρούτο. Πριν ξεκινήσω τη διατροφή, τις περισσότερες φορές όταν ήθελα να τσιμπήσω κάτι, ήταν γλυκό, οπότε όταν ξεκίνησα εκεί ήταν το πολύ δύσκολο κομμάτι για εμένα, ότι ήθελα κάτι γλυκό και έπρεπε να αντικαταστήσω αυτό το γλυκό με κάτι πιο υγιεινό. Και στην αρχή το πήγα ότι θα φάω το φρούτο και μετά θα φάω και λίγο γλυκό, αν ακόμα πεινάω. Αυτό που παρατήρησα και που όντως δουλεύει πολύ είναι ότι όταν θα φας το φρούτο μετά δεν θες γλυκό, γιατί σου αφήνει μια γεύση που... Δεν ξέρω, ειδικά τα πιο όξινα φρούτα, μετά εμένα δεν μου κάνει καμία αίσθηση να φάω σοκολάτα και έχει τύχει να φάω μετά από πορτοκάλι σοκολάτα και δεν είναι καθόλου νόστιμη. Οπότε είναι μια πολύ καλή λύση γενικά να τρως φρούτα. Μια και είμαστε στην κουζίνα, να σας δείξω τώρα τα ντουλάπια. Τέλεια, καλώς τον. Λοιπόν, αν θυμάστε από ένα προηγούμενο βίντεο που είχα κάνει, οργάνωση κουζίνας, αυτό εδώ είναι το ντουλάπι που είχα οργανώσει κάποτε. Είναι ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση, απλά έχουν προστεθεί πράγματα. Και πάνω λίγο δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Λοιπόν, πάει αυτό. Μετά εδώ συνεχίζουμε που επίσης σας το είχα δείξει που το είχα φτιάξει και είναι σχετικά οργανωμένο, δεν έχω να πω. Εδώ είναι όλα μου τα μπαχαρικά. Λοιπόν, είναι όλα τα ζυμαρικά και ρύζια. Και τώρα να σας δείξω αυτό που έφτιαξα. Ναι! Λοιπόν, να σας δείξω πρώτα το κάτω κομμάτι. Εδώ έχω όλα μας τα ντεπών, βιταμίνες κτλ. Εδώ έχω πάρει μάκα, μάτσα, έχω πάρει σπιρουλίνα. Εδώ έχω ρεβίθια, γενικά όλα μου τα όσπρια τελείωσαν, οπότε είχαν μείνει μόνο τα ρεβίθια και τα βάλα εδώ μέσα. Δεν ξέρω πού θα τα έχω γενικά τα όσπρια, θα δω. Εδώ πέρα είναι όλα μου τα λάδια, ξύδια κτλ. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μου κομμάτι. Το έφτιαξα χτες. Πέρα από αυτά τα δύο που δεν ταιριάζουν τα βαζάκια, αλλά ήθελα να το βάλω όλα μαζί γιατί
είναι ξηρή καρπή. Λοιπόν, εκεί πίσω έχω cranberries, εκεί έχω αμύγδαλα, φουντούκια, ξηραμένα, αποξηραμένα σίκα, κάσιους, χουρμάδες και αλοτσία, αποξηραμένες φράουλες, σταφίδες, γκοτσιμπέρι, πικάνς και φιστίκια Αιγίνης. Οπότε αυτά τα νέα. Και επίσης αυτά που σας είπα είναι αυτά εδώ, οι μπάλες πρωτεΐνης. Να έχουμε εδώ. Δεν πεινάω. Αλλά εδώ μπροστά μου. Θέλω να φάω κι εγώ. Πάτω. Πάρε. Είναι πάρα πολύ νόσιμο. Τι με λένε πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα είχα βάλει. Θα θυμηθώ. Όλο στο μπλέντερ, έτσι. Όλο στο μπλέντερ. Μία κούπα μπρόνι. 1/4 της κούπας μέλι. 1/4 της κούπας ταχίνι, μια κουταλιά της σούπας τσία, αλάτι, μυστικό συστατικό για αυτή τη συνταγή. Εγώ έβαλα λίγο παραπάνω βέβαια και το νιώθεις έτσι το αλάτι έντονο, αλλά γενικά του πάει πάρα πολύ το αλάτι. 2 χουρμάδες, λίγα cranberries, μισή κουταλιά της σούπας κακάο, φουντούκια. Θα σε πιάσω. Αυτά. Έβαλα πρώτα τη βρώμη να γίνει λίγο μόνη της στο blender, μετά έβαλα το τσία. Μετά έβαλα τα υγρά συστατικά μου, το μέλι και το ταχίνι και μετά όλα μαζί. Και βάζετε μέσα ό,τι θέλετε. Και γενικά θέλω να αρχίσω να φτιάχνω και άλλες τέτοιες μπαλίτσες, γιατί είναι πολύ υγιεινές και πάρα πολύ νόστιμες. Και πραγματικά είναι λες και τρως γλυκό, γλυκό, γλυκό. Είναι πεντανόστιμο. Θα τα πούμε σε λιγάκι πάλι. Σε όλα τα μπαλίτσα. Θέλεις. 3, 2, 1, πάμε! Για να μετρήσουμε! Είναι στον δρόμο μπροστά στο μαγαζί ενός μανάβου και βλέπει ένα παιδάκι που φαίνεται στεναχωρημένο και άρρωστο. Σίγουρα πεινάει. Πάρε του λέει για να δίνει ένα μήλο. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:50. Ο Γιώργος κοιμάται. Για μεσημεριανό θα φάω. Είχα φτιάξει μερικά λαχανικά χτες σε σάλτσα ντομάτας, κολοκύθι, καρότο, καλαμπόκι, μπρόκολο, κουνουπίδι και θα το φάω σε στυλ τάκος και μια παντζαρό σαλάτα με λάδι και βαλσάμικο. Είναι απόγευμα και θέλω να φτιάξω την πίτσα από κουνουπίδι. Δεν θα τη φάμε ακόμα, είναι πολύ νωρίς, είναι 5 και 4. Απλά έχουμε λίγες δουλειές που θέλουμε να κάνουμε δεξιά και αριστερά. Οπότε θέλω να την έχω έτοιμη. Ξεκινάω με το κουνουπίδι, το έχω πλύνει, το έχω κόψει. Κομμάτια έτσι, έχω κόψει το μεγάλο το κοτσάνι. Το έχω πλύνει με ξύδι και νερό, οπότε είναι έτοιμο. Και το άλλο που χρειαζόμαστε είναι... Τι γίνεται τώρα, θα ήθελα να το δοκιμάσω με κατίκι, αλλά επειδή λίγο το φοβάμαι και είναι η δεύτερη φορά που το φτιάχνω, θα πάμε Φιλαδέλφια πάλι. Φιλαδέλφια και θέλουμε και τα αυγά. Το επόμενο πράγμα που θέλουμε είναι το blender. Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και θυμάρι. Θα βάλω πρώτα στο blender το κουνουπίδι. Όπως βλέπετε διαλύθηκε, έχει γίνει σαν ρύζι. Αλλά ένα κομματάκι δεν διαλύθηκε. Τώρα θα βάλω και το υπόλοιπο. Πόσο Γιώργο μην πέσει, ναι. Προσθέτω το αλάτι. Φέρι.
ψωμάρι. Και ρίγανη. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ το ταψί που είναι για πίτσα. Βάζω λαδόκολλα. Τι βάζω από λίγο στο ψυγείο μέχρι να έρθω σπίτι. Ναι, για να το βάλω στο φούρνο. Θα το βάλω στον αέρα στους 180 βαθμούς. Θα δούμε για πόση ώρα. Ωραία. Αυτά. Οπότε θα τα πούμε όταν θα το βάλω για να σας πω ακριβώς και τα λοιπά τη διαδικασία. Η πίτσα είναι κάπως έτσι. Και λέω να τη βγάλω και να βάλω πάνω τη σάλτσα ντομάτας. Πάλι στο φούρνο για... Παιδιά, την έβγαλε. Θα την αφήσω λίγο να μείνει, αν και πάλι τη βλέπω μαλακιά. Αλλά εντάξει, σε γεύση πρέπει να είναι πεντανόστιμη. Λοιπόν, κόπηκαν σχετικά καλά, αλλά ακόμα είναι μαλακιά, δεν είναι σκληρή πίτσα τραγανή. Δεν ξέρω αν με ακούτε, έχουμε κάνει μπάνιο, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κόσμο σπίτι. Ναι. Πολλά λεφτά. Άμα είχε λίγο ψηλικό κουλουπίδι, θα γινόταν ακόμα πιο τραγανή, μάλλον έβαλε λίγο παραπάνω. Και στη μέση έχει αρκετό, ενώ άκρη-άκρη είναι λιγότερο. Αυτό ήταν για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Να ξέρετε ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω ακριβώς τις δοσολογίες για την πίτσα. Άμα θέλετε να δείτε τις μπάλες πρωτεΐνες, σας ξαναείπα στην αρχή να πάτε στο Instagram να με ακολουθήσετε για να δείτε τη συνταγή. Την έχω πολύ αναλυτικά. Μην ξεχάσετε επίσης να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά σε όλους!